Καβάλα και για όλη την Βόρεια Ελλάδα. Ζωντανά το Δελτίο Ειδήσεων από τις εγκαταστάσεις της τηλεόρασης του ΣΕΝΤΕΡ. Λειτουργούν από σήμερα τα μετοπικά και τα πλευρικά διόδια στο ύψος του εμπορικού λιμένα Φίλιππος ο Δεύτερος και στο Χαλκερό. Στο σημείο βρέθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εγνατίας Οδού, Κώστας Κουτσούκος. Φωτιά σε αποθηκευτικό χώρο στην Δομία Σιμακοπούλου στην Καβάλα. Αλλάζει η στάθμευση των οχημάτων στην Οδό Τρίτων ως δίπλα από το δικαστικό Μέγαρο Καβάλας. Ύποπτες κινήσεις το ρύπησαν τους κατοίκους της Κηπούπολης. Μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση στην Καβάλα, πορεία στο κέντρο της πόλης. Απεργιακή συγκέντρωση και στο εργατικό κέντρο Καβάλας. Απεργιακές συγκεντρώσεις σε Κομωτινή και Αλεξανδρούπολη. 85 τόνοι τσιμέντου δωρεά της Αγίας Ηρακλής στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. Συνάντηση του Δημάρχου Καβάλας Θόδωρου Μουριάδη με την πρέσβη της Ιταλίας στην Ελλάδα. Εκδήλωση της αεροπορικής λέσχης Μωραϊτίνης Αριστίδης. Σχολεία πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το Europe Direct. Οι αμπελουργοί του Παγκαίου πήραν τις προκαταβολές για το χαλάζι, ικανοποίηση αλλά και ενστάσεις.